Όμως είμαστε εδώ για ακόμη ένα απόγευμα Δευτέρας. Σήμερα Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στην εκπομπή πρώτος σκορ από τη συχνότητα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Μύρης στο nstv.gr κάθετος live. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι κοντά σας. Σήμερα είμαστε μαζί μία ώρα πριν από το προκαθορισμένο. Συνήθως είμαστε τα απογεύματα Δευτέρες 7 με 8. Σήμερα θα είμαστε 6 με 7 μόνο για αυτή την εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σε μια εκπομπή όπου θα ασχοληθούμε κυρίως με τα θέματα της εθνικής ομάδας και τα πρόσφατα παιχνίδια του Nations League, τα απόλυτα επιτυχημένα παιχνίδια για την εθνική ομάδα στο Nations League, αφού πούμε πρώτα ότι φυσικά, όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε, τα παιχνίδια αυτά έγιναν κάτω από μια πολύ βαριά σκιά, τη σκιά του ξαφνικού, του ευνίδιου θανάτου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και διεθνή ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα, του George Baldock, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, το βράδυ της Τετάρτης, περασμένης Τετάρτης, 9 Οκτωβρίου, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στην Γλυφάδα. Και κάτω από, η αλήθεια είναι, μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες, είμαστε εν αναμονή όλων των λεπτομεριών, αν ποτέ βέβαια τις μάθουμε και ποτέ όλες, αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτό το τραγικό γεγονός. Τον Baldock, θυμίζω, τον βρήκε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, καθώς τον έψαχνε η σύζυγός του όλη την ημέρα για να ευχηθεί στο μικρό του παιδί που είχε γενέθλια την ημέρα που τελικά έφυγε από τη ζωή ο άτυχος ποδοσφαιριστής. Είναι μια πάρα πολύ τραγική ιστορία από όποια πλευρά και αν τη δει κανείς. Μόλις 31 ετών κιόλας ο George Baldock, ένας ποδοσφαιριστής που μπήκε στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας ουσιαστικά πριν από 2 χρόνια, όταν έγινε γνωστό πως η Ομοσπονδία κάνει κινήσεις για να εξασφαλίσει το ότι ο Baldock, με ελληνικές ρίζες, με γιαγιά Ελληνίδα, έχοντας μεγαλώσει φυσικά στην Αγγλία και έχοντας ζήσει στην Αγγλία και έχοντας παίξει ποδόσφαιρο στην Αγγλία, στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας όλα αυτά τα χρόνια, με την Milton Keynes Dons, με την Sheffield, μπορούσε να αγωνιστεί στην εθνική μας ομάδα, όπως και έγινε. Και από αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, ήταν πλέον μέλος και του Παναθηναϊκού. Μπήκε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, χωρίς να προλάβει να ζήσει πολλά με την καινούργια ομάδα. Ο Baldock, ο οποίος πριν λίγες μέρες έπαιζε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι Ιωνίων, είχε ξεκινήσει βασικό σε εκείνο το μάτς και λίγες μέρες μετά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Ήταν μια είδηση που σόκαρε τους πάντες, όχι μόνο όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι είναι και κάτι απολύτως κατανοητό και απολύτως λογικό, ένας νέος άνθρωπος να πεθαίνει τόσο ξαφνικά και τόσο να φεύγει από τη ζωή τόσο άδικα. Και ήταν και μια υπόθεση που δύσκολα συναντάς όμοιά της, και ειδικά εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι υπήρχε η περίπτωση του Αντώνιο Ντενίγκρης το 2009, πίσω στο 2009, παίκτη της Λάρισας, το οποίο είχε βρεθεί νεκρό στο διαμέρισμά του, είχε πεθάνει στον ύπνο του, αν δεν κάνω λάθος, ο Μεξικανός, ο οποίος βέβαια είχε τότε καρδιακό πρόβλημα που ήταν γνωστό. Με τον Baldock δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον δεν είχε βγει κάτι τέτοιο προς τα έξω. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις και στο εξωτερικό παιχτών να καταραίουν στον αγωνιστικό χώρο, να πεθαίνουν μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό, κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά τέτοια περίπτωση, όμοια με του Baldock, νομίζω ότι δεν είχαμε ξαναδεί. Ήταν κάτι που σόκαρε τους πάντες. Πέρα από το ποδόσφαιρο, φυσικά, το ότι ήταν γνωστός, το ότι ήταν ποδοσφαιριστής, ένας νέος άνθρωπος έφυγε και άφησε πίσω του μια οικογένεια, ένα μικρό παιδί. Και κάτω από αυτό το πολύ μεγάλο φορτίο, συλληπιτήρια καταρχάς και από εδώ να πούμε στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους, και καλό κουράγιο. Κάτω από αυτό το πολύ μεγάλο λοιπόν βαρύ φορτίο, κάτω από αυτή τη βαριά σκιά, κλήθηκε η εθνική μας ομάδα να δώσει
δύο πάρα πολύ δύσκολα απαιτητικά παιχνίδια. Το πρώτο φυσικά με την Αγγλία στο Wembley και το δεύτερο το χθεσινό βραδινό με την Ιρλανδία στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι τα πάντα περνάνε στη δεύτερη μοίρα μετά από ένα τόσο τραγικό γεγονός. Η Ελληνική Ομοσπονδία από την πλευρά της έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κινήσει διαδικασίες αναβολής του παιχνιδιού με την Αγγλία. Νομίζω, αν θέλετε, και την γνώμη μου, ήταν προσπάθειες καταδικασμένες να αποτύχουν και γιατί φυσικά το καλεντάρι είναι πάρα πολύ πιεσμένο και αυτό χρησιμοποίησε η UEFA ως αιτιολογία, αλλά και γιατί βλέπουμε, γινόμαστε μάρτυρες συνεχώς, πως στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοια κατανόηση, ακόμα και όταν πρόκειται για την απώλεια ενός ποδοσφαιριστή, για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Εδώ μην πάμε μακριά, ποδοσφαιριστές πεθαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι ομάδες τους σε μια εβδομάδα μετά, λίγες μέρες μετά, καλούνται να συνεχίσουν να αγωνίζονται, καλούνται να συνεχίσουν να παίξουν. Φυσικά είναι πάρα πολλά μέσα στη μέση, είναι το πιεσμένο καλεντάρι, είναι η χορηγή, είναι χρήματα πολλά κυρίως. Και αυτό σας λέω ότι η Ομοσπονδία σωστά κατέβαλε τις προσπάθειες που όφιλε να καταβάλει, αλλά νομίζω πως και έγινε κιόλας, ήταν προσπάθειες καταδικασμένες να αποτύχουν. Και έτσι οι διεθνείς μας αναγκάστηκαν να παίξουν ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι για τους περισσότερους, για να μην πω για όλους, το παιχνίδι της καριέρας τους, τουλάχιστον όσον αφορά σε διεθνές επίπεδο, με την Αγγλία μέσα στο νησί, μέσα στο Λονδίνο, μέσα στο ναό του ποδοσφαίρου, όπως λέγεται, του Wembley, και βρέθηκαν ταυτόχρονα στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας τους και συνάμα στην κορυφαία από αθλητικής πλευράς. Γιατί κλήθηκαν να αγωνιστούν στο μεγάλο πάλκο, στη μεγάλη σκηνή, μεγαλύτερη σκηνή δεν υπάρχει στο διεθνές ποδόσφαιρο, στο Wembley. Και γι' αυτό το αποτέλεσμα που έφερε η Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, αυτή η επική νίκη με 2-1 μέσα στην Αγγλία, νομίζω θα μείνει για χρόνια και για χρόνια ανεξίτηλο στην μνήμη μας. Αυτή η νίκη θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων, με βαριά πόδια, με βαριά καρδιά, επηρεασμένη από όλο αυτό το τραγικό γεγονός με τον George Baldock. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατέθεσαν ψυχή στο μάτς με την Αγγλία. Ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Νίκησαν κατά κράτος τους πολύ διαφημισμένους Άγγλους ποδοσφαιριστές και κατάφεραν στο τέλος να πάρουν αυτό που άξιζαν εξ ολοκλήρου, δηλαδή να πάρουν ολόκληρο το παιχνίδι, να κερδίσουν με 2-1 και φυσικά να αφιερώσουν την νίκη στον George Baldock σε συγκλονιστικές σκηνές αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι ότι η Ελλάδα πήρε νίκη μέσα στην Αγγλία, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία, στη μικρή ιστορία αναμετρήσεων Ελλάδας-Αγγλίας, ποτέ δεν είχαμε νίκη κόντρα στους Άγγλους. Είναι και λίγα τα επίσημα παιχνίδια. Τελευταίο επίσημο παιχνίδι, για να φανταστείτε, και το είχαμε πει και στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν εκείνο το 2-2 στο Old Trafford που ακόμη μνημονεύεται όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους Άγγλους, με εκείνο το goal foul του Beckham στο φινάλε του παιχνιδιού που έστειλε την Αγγλία απευθείας στα τελικά του Μουντιάλ του 2002. Είναι ένα ιστορικό goal για το αγγλικό ποδόσφαιρο και για την καριέρα του Beckham ολόκληρη, αλλά ήταν και μια πολύ καλή εμφάνιση της εθνικής μας, το δεύτερο της παιχνίδι μόλις τότε με τον Ότερ Χάγκελ. Από τότε έδειχνε, τότε 6 Οκτωβρίου του 2001, ότι κάτι άρχισε να αλλάζει ο Ρεχάγκελ και οδηγηθήκαμε φυσικά 3 χρόνια μετά στο έπος του Euro 2004. Από τότε δεν είχαμε παίξει άλλο επίσημο παιχνίδι με την Αγγλία. Είχαμε παίξει, νομίζω, άλλο ένα φιλικό το 2006 που είχαμε χάσει 4-0, αν δεν κάνω λάθος. Το παιχνίδι της Πέμπτης, υπό αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες με τις οποίες έγινε, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι Αγγλία-Ελλάδα από τότε, από το 2001. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ την Αγγλία, δεν είχαμε σκοράρει ποτέ στο Wembley. Έγιναν όλα εκείνο το βράδυ, πριν από 4 βράδια συγκεκριμένα,
Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, το εντυπωσιακό ήταν ότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα ότι η εθνική μας κέρδισε με 2-1 τους Άγγλους, ήταν και η συνολική εικόνα του μάτς. Δηλαδή, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, έβλεπες μια εθνική Ελλάδος η οποία, ξαναλέω, τους πολυδιαφημισμένους αστέρες της Αγγλίας τους κοίταξε στα μάτια, δεν φοβήθηκε σε καμία περίπτωση, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, δεν επέτρεψε στην Αγγλία σε κανένα σημείο να την παρασύρει την εθνική μας στον ρυθμό της. Και φτιάξαμε τόσες πολλές τελικές προσπάθειες, είχαμε τόσες ευκαιρίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι βάλαμε 2 γκολ και μας ακυρωθήκανε και άλλα 3 ως offside, σωστά. Αλλά ακόμη και αυτό, τα 3 ακυρωμένα γκολ ως offside ήταν ενδεικτικά της εικόνας της εθνικής μας που είχε μυαλό μόνο για την νίκη, μόνο για να βγει έξω, να παράξει παιχνίδι, να επιτεθεί. Που νομίζω ότι είναι απόλυτα δίκαιο το αποτέλεσμα. Τακτικά μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είχε ένα ορθολογικό σχήμα, το περιμέναμε πάνω κάτω. Δεν έπαιξε ήταν ο Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια. Δεν έπαιξε ο Τσιμίκας γιατί είχε ίωση. Έπαιξε ο Γιαννούλης στα αριστερά της άμυνας, με το Ρότα στα δεξιά και Κουλιαράκης Μαυροπάνος ήταν το δίδυμο των αμυντικών. Ο Σιώπης, εκπληκτικός Σιώπης σε αυτά τα 2 μάτς με Αγγλία και Ιρλανδία, ήταν στα χαφ μαζί με τον Κουρμπέλη, μπροστά του ο Μπακασέτας και στα άκρα Μασούρας Τζόλης και μπροστά ο Παυλίδης, απόντος και του Φώτιου Ιωαννίδη που ήταν από τους μεγάλους άτυχους γιατί τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και δεν μπόρεσε να παίξει, να βοηθήσει την εθνική σε αυτά τα μάτς. Όσον αφορά τώρα τη διάταξη της Αγγλίας, εδώ είχαμε εκπλήξεις από τον υπηρεσιακό τεχνικό του Lee Carsley, γιατί η Αγγλία δεν είχε το βασικό center forward διαθέσιμο σε εκείνο το μάτς, ο Harry Kane δηλαδή. Είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις το τελευταίο μάτς της Bayern κόντρα στην Άιντραχτ στην Φραγκφούρτη. Και αναγκάστηκε η Αγγλία, παρότι είχε στον πάγκο και τον Ollie Watkins και τον Dominic Solanke, τους παίχτες της Aston Villa και της Tottenham αντίστοιχα, μάλλον όχι αναγκάστηκε, προτίμησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Άγγλων να παίξει χωρίς φορ η Αγγλία. Για την ακρίβεια, είχε ένα πάρα πολύ επιθετικό σχήμα, δηλαδή πέρα του Pickford στο τέρμα, του Arnold, του Stones, του Colwill και του Hughes ήταν στην άμυνα. Οι Άγγλοι ουσιαστικά πώς παρατάχθηκαν σε αυτό το παιχνίδι, παρατάχθηκαν με ένα ουσιαστικά αμυντικό χαφ, τον Declan Rice, και από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι παίχτες ήταν επιθετικογενείς. Δηλαδή ο Σάκα ήταν στα δεξιά, ο Gordon ήταν στα αριστερά και είχαμε Palmer, Foden και τον Jude Bellingham, ο οποίος είχε ένα ρόλο ψευτοενιαριού, ένα ρόλο που πέρσι τον υπηρέτησε καλά στην Real Madrid της, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει γίνει πολύ κουβέντα και στην Αγγλία για το αν όλοι αυτοί οι παίχτες που έχουν, μπορεί να πει κάποιος, παρόμοια χαρακτηριστικά, κινούνται σε παρόμοιους χώρους, Bellingham, Foden, Palmer, μπορούν να συνεπάρξουν μια δεκάδα, ο Carsley προτίμησε να τους χωρέσει όλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Εθνική, αλλά τακτικά δεν του βγήκε αυτό το πλάνο γιατί η Αγγλία δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί ορθολογικά και να είναι πολύ απειλητική. Η Εθνική, πριν βάλει τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, είχε καλές στιγμές και στο πρώτο. Θυμίζω εκεί με τον Παυλίδη που παίρνει την μπάλα από το λάθος του Pickford, προσπάθησε να σκάψει για να βάλει εκείνο τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο και γενικότερα μας ένιωθε αρκετά η άμυνα των Άγγλων και το φοβερό ήταν ότι είδαμε μια εθνική που εφάρμοζε το pressing, πίεζε πολύ, ψυχωμένη, πεισμωμένη και μετά από όλα όσα έγιναν τα τραγικά με τον Τζορτζ Μπάλντο φυσικά έδωσε και αυτό τεράστια ότι στους παίκτες θέλουν να παίξουν και για τον άτυχο συμπαίκτη τους. Ήταν φοβερό ότι μέσα στο Wembley δεν αφήναμε πολλές φορές την Αγγλία να φτιάξει παιχνίδι, να κάνει το παιχνίδι της. Πιέζαμε, κλέβαμε μπάλες σε πολύ επικίνδυνο σημείο που αυτό επέτρεπε στους διεθνείς να βγαίνουν μπροστά και να φαίνονται απειλητικοί. Η Αγγλία λοιπόν μάλλον μπερδεύτηκε με την συνύπαρξη όλων αυτών στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να τα κάνει λίγο πιο ορθολογικά τα πράγματα ο Κάρσλι, δηλαδή να παίξει με καθαρό φόρ που είναι ο Watkins. Κάποια στιγμή έβαλε και τον Σολάνκι, έπαιξε με 2 φόρ αφού η Αγγλία κυνηγούσε τη νίκη, το αποτέλεσμα. Αλλά η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε φοβερά, με τον Παυλίδη 49 να χρήζεται σκόρερ, να βάζει το πρώτο του γκολ, ταλαιπωρώντας αφάνταστα την άμυνα των Άγγλων. Ήρθαν και άλλα 2 γκολ τα οποία ακυρώθηκαν σωστά στο offside, όπως είπαμε, και η εθνική έδειχνε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού να κρατάει το 0-1. Εκεί ήρθε το γκολ από τον Jude Bellingham σε ένα shoot
το οποίο δεν μπορούσε να εξωτερώσει ο Βλαχοδήμος και ας έπεσε στη γωνία του. Αλλά η εθνική μας, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν είχε πει τελευταία της λέξη, δεν της αρκούσε ούτε καν η ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι. Ήθελα να πάρω το παιχνίδι για τον Μπάλντοκ, ήθελα να πάρουν το μάτς για όλα όσα αυτά τα πολύ άσχημα συνέβησαν ένα βράδυ πριν, το προηγούμενο βράδυ. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι αποδόθηκε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί αν μια ομάδα έπρεπε να πάρει αυτό το μάτς, ήταν η Ελλάδα. Βρήκε τον γκολ τελικά που της έδωσε την νίκη στο 94 με τον Βαγγέλη Παυλίδη σε ένα αλαλούμ της άμυνας της Αγγλίας. Αλλά έγιναν έτσι τα πράγματα ακριβώς όπως έπρεπε για να μπορέσει η Εθνική να φύγει με ένα τεράστιο διπλό από το Wembley. Τα όσα ακολούθησαν αυτό το παιχνίδι ήταν πραγματικά συγκλονιστικά, με τους διεθνείς μας να πηγαίνουν προς την κερκίδα που βρίσκονταν οι φίλοι της Εθνικής Ελλάδος, να σηκώνουν μια φανέλα του αδικοχαμένου George Baldock, να τη σηκώνει ο Μπακασέτα συγκεκριμένο, ο οποίος υπήρξε και συμπαίκτης του φυσικά στον Παναθηναϊκό και είχαν ζήσει μαζί ακόμη περισσότερα, του Μπακασέτα να δακρύζει και να μην θέλει να δείξει τα δάκρυά του στην κάμερα, προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό του, κρατώντας παράλληλα ψηλά και την φανέλα του Μπάλντοκ. Όλοι δείχναν και τα μαύρα περιδαχιόνια, όλοι αφιέρωσαν την νίκη αυτή τεράστια στον George Baldock. Ήταν πέρα από το συμβολικό της υπόθεσης, για να το γυρίσουμε καθαρά στο ποδοσφαιρικό, ήταν μια νίκη η οποία πιστοποίησε, θα λέγαμε, την αγωνιστική άνοδο της Εθνικής στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η Εθνική που έτσι κι αλλιώς είχε ξεκινήσει πολύ καλά τον Nations League με 2-2, με τις νίκες κόντρα στην Φιλανδία και την Ιρλανδία. Η πιο δύσκολη πίστα ήταν αυτή που έδωσε την Πέμπτη το βράδυ στο Wembley, κόντρα στους Άγγλους, έκανε το 3-3 εκεί και χθες το βράδυ έκανε και το 4-4 με την νίκη κόντρα στην Ιρλανδία. Ο Γιοβάνοβιτς έγινε ο πρώτος τεχνικός μετά τον Πολυχρονίου το 1994 που ξεκινάει με 4 νίκες πλέον στα 4 πρώτα παιχνίδια με την Εθνική. Εκείνο το ρεκόρ του Πολυχρονίου έχει σταματήσει στα 6 μάτς στον πάγκο της Γαλανόλευκης. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, πιστοποιείται η άνοδος, η αγωνιστική άνοδος της Εθνικής Ομάδας, έστω και αν χρειάστηκε να συμβεί ένα πολύ τραγικό γεγονός για να το παρατηρήσουμε αυτό. Αλλά έτσι κι αλλιώς είχαν μπει οι βάσεις. Λοιπόν, και φυσικά πολλοί έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη νίκη της Εθνικής Ομάδας από το 2004 και μετά. Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι ότι σηκώνει πολύ κουβέντα, γιατί από το 2004 και μετά η Εθνική Ομάδα έχει νικήσει σε μπαράζ για να βρεθεί σε ευρωπαϊκές σε τελικά μεγάλων διοργανώσεων όπως Euro και Mundial. Έχει κάνει την πρώτη της νίκη σε παγκόσμιο κύπελο. Έχει πάρει νίκες σε Mundial και Euro. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μια νίκη σε έναν όμιλο του Nations League είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα μετά από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 2004. Όμως καταλαβαίνω και από την άλλη υπό ποιο πρίσμα το λένε πολύ αυτό, γιατί έγινε κόντρα σε μια από τις δυνατότερες ομάδες παγκοσμίως, την Εθνική Αγγλίας, κόντρα σε πάρα πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, στο ναό του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, στο Wembley, στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή. Και έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια βλέποντας την εθνική μας ομάδα να κινείται στη μετριότητα, για την ακρίβεια μια δεκαετία, δηλαδή από το 2014, τότε που είχαμε την τελευταία μας συμμετοχή σε τελικά μεγάλη διοργάνωση, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, και είχαμε φτάσει μέχρι τους 16 που αποκλείστηκαν την Κωνσταρίκα στα πέναλτι. Μέχρι τώρα η εθνική μας ομάδα έχει προσφέρει ελάχιστες καλές στιγμές, δεν έχει περάσει σε κανένα μεγάλο ραντεβού, και μπορεί να πει κάποιος, αυτό το δέχεται κανείς αδιαμαρτύρητα, ότι η νίκη κόντρα στην Αγγλία ήταν η νίκη σίγουρα της δεκαετίας. Αλλά δεν ήταν εφικτό να πανηγυριστεί όπως θα πανηγυριζόταν σε άλλη περίπτωση. Δεν ήταν εφικτό να τη χαρούνε οι διεθνείς μας, να τη χαρεί και ο κόσμος όπως θα τη χαιρόταν και θα τη χαιρόντουσαν σε άλλη περίπτωση. Γιατί ξαναλέω ότι τα πάντα διαδραματίστηκαν σε αυτό το πάρα πολύ βαρύ κλίμα λόγω του θανάτου του George Baldock. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική αυτό που όφιλε να κάνει ήταν να μαζέψει
τα κομμάτια της, να βρει τη δύναμη, όπως τη βρήκε και στο Γουέμπλεϊ, και την ψυχολογία και τη σωματική δύναμη, γιατί υπήρχε βέβαια και η σωματική κόπωση πέρα από την ψυχολογική, και να κεφαλαιοποιήσει την μεγάλη νίκη στο Γουέμπλεϊ με μια ακόμη νίκη σε αυτό το πακέτο των παιχνιδιών που είχε να δώσει μέσα στον Οκτώβριο. Κόντρα στην Ιρλανδία στο Καραϊσκάκι, ένα Καραϊσκάκι το οποίο γέμισε. Ήταν και η τραγική συγκυρία του Μπάλντοκ, ήταν και η ικανοποίηση από την εμφάνιση και το αποτέλεσμα της Εθνικής στο Γουέμπλεϊ. Και φυσικά είχαμε sold out στο Γιώργος Καραϊσκάκης σε παιχνίδι της Εθνικής, κάτι που είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε σε μάτς της Γαλανόλευκης. Αυτό και έγινε λοιπόν. Η Ελλάδα νίκησε τους Ιρλανδούς με 2-0 χθες το βράδυ. Οι Ιρλανδοί που κατέβηκαν να παίξουν μαζική άμυνα και νομίζω ήταν κάτι που το περιμέναμε πάνω κάτω. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να διασπάσουμε αυτή τους την αμυντική γραμμή. Δεν μπορούσαμε να βρούμε δρόμο προς την εστία του goalkeeper της Liverpool, του Kelleher. Όμως βοήθησε πολύ το γρήγορο γκολ του Μπακασέτα με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Το γκολ στο 48. Έλυσε λίγο και τα πόδια των διεθνών. Έκανε λίγο πιο εύκολη τη διαχείριση του παιχνιδιού. Παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή μίλησε και η κούραση, ήταν νομίζω πολύ λογικό αυτό. Και οι Ιρλανδοί πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, η Ιρλανδία είναι μια ομάδα η οποία το έδειξε και, και χθες στο Καραϊσκάκης. Φαίνονταν ακίνδυνη μπροστά. Δηλαδή, αν μια ομάδα όπως η Ελλάδα έκανε σωστή διαχείριση παιχνιδιού και έκανε απλά τα απαραίτητα πίσω, ήταν εύκολο νομίζω να τους κρατήσει πέρα από την εστία του βλαχοδήμα. Αλλά επειδή ποδόσφαιρο είναι και πολλά παίζουν ρόλο, όπως και η κόπωση, όπως είπαμε, σωματική και ψυχολογική. Τα πάντα μπορούν να γίνουν σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ωστόσο, οι Ιρλανδοί δεν βρήκαν γκολ ισοφάρισης. Αυτοί που βρήκαν γκολ νέο ήταν οι διεθνείς μας το 91 με το Μάνταλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Kelleher, τον πέρασε και έκανε σε άδεια εστία το 2-0. Και οι δύο φυσικά αφιέρωσαν τα γκολ στον Μπάλντοκ. Άλλη μια νίκη αφιερώθηκε στον Μπάλντοκ. Είχαμε ξανά συγκλονιστικές στιγμές μετά το τέλος και του αγώνα στο Καραϊσκάκη, με τους παίχτες να κάνουν το γύρο του γηπέδου και να κρατούν τη φανέλα του Μπάλντοκ. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη περίοδος αγώνων για τους διεθνείς μας, που όμως αγωνιστικά μας έφερε στο 4-4 στον όμιλο στο Nations League. Μας έχει φέρει στο να πιστοποιούμε αυτή τη στιγμή την αγωνιστική άνοδο της Εθνικής Ελλάδος και έχει φέρει ξανά και τον κόσμο στο γήπεδο για να δει μάτς της Εθνικής. Χθες επίσης η Αγγλία νίκησε και με 3-1 στο Ελσίνκι τη Φινλανδία και συνεχίζει να είναι στο μείον 3 από εμάς. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στον όμιλο και τι θέλει η Εθνική μας, ποια είναι τα δεδομένα που ισχύουν για να ξέρουμε αν θα είμαστε πρώτοι στον όμιλο μέσα στα μάτς του Νοεμβρίου, που ολοκληρώνεται και η φάση των ομίλων του Nations League. Καταρχάς να πούμε πως η Ελλάδα έχει 12 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Η Αγγλία έχει 9 βαθμούς, είναι στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι η Ιρλανδία με 3 βαθμούς και στην τέταρτη θέση η Φινλανδία χωρίς βαθμό. Καταλαβαίνετε ότι η Ιρλανδία και η Φινλανδία δεν έχουν ελπίδες και βλέψεις για τις πρώτες δύο θέσεις. Τώρα, η εθνική μας ομάδα μπορεί να τερματίσει είτε πρώτη είτε δεύτερη. Από φέτος έχει αλλάξει λίγο το σύστημα στο Nations League, έτσι ώστε καμία θέση, καμία ομάδα να μην είναι αδιάφορη. Όλες οι θέσεις σημαίνουν και κάτι στους ομίλους. Δηλαδή, η πρώτη θέση δίνει απευθείας άνοδο στην League A του Nations League, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή, εκεί που είναι οι κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Η δεύτερη θέση σε στέλνει σε μπαράζ για την άνοδο στην League A. Η τρίτη θέση σε στέλνει σε μπαράζ για τον υποβιβασμό στη League C, δηλαδή για τη σωτηρία σου, για την παραμονή σου στη League B. Και η τέταρτη θέση σε υποβιβάζει στη League C, στην τρίτη κατηγορία. Επομένως, η Ελλάδα είτε θα ανέβει απευθείας στην πρώτη κατηγορία, είτε θα παίξει μπαράζ για την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία. Η πρώτη θέση όμως είναι πολύ σημαντική και για έναν λόγο που θα το πούμε σε λίγο και αφορά την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026. Πρώτα να πούμε λίγο πώς έχουν τα δεδομένα βαθμολογικά. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Η Αγγλία ακολουθεί με 9, είπαμε Ιρλανδία 3 και Φινλανδία χωρίς βαθμό. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι τα μάτς μεταξύ των δύο ομάδων που ενδέχεται να ισοβαθμίσουν. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά τώρα θέλουμε στο μάτς που θα γίνει 14 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο και όχι στο Καραϊσκάκη,
και αναμένεται να είναι ένα Ολυμπιακό στάδιο ασφυκτικά γεμάτο, γιατί η Εθνική δίνει τεράστιο μάτς, είναι και εμπορικός ο αντίπαλος φυσικά, αλλά είναι και πολύ μεγάλο το διακύβευμα κόντρα στην Εθνική Αγγλίας. Θέλουμε απλά μια ισοπαλία, θέλουμε απλά να μην χάσουμε από τους Άγγλους στο ΆΚΑ, ξαναλέω 14 Νοεμβρίου, Πέμπτη το μάτς αυτό, για να εξασφαλίσουμε την πρωτιά, για να μας ενδιαφέρει τίποτα από όσα θα γίνουν τελευταία αγωνιστική που παίζουμε στο Ελσίνκι με τη Φινλανδία και οι Άγγλοι φιλοξενούν τους Ιρλανδούς. Γιατί η Ελλάδα θα έχει 13 βαθμούς σε περίπτωση ισοπαλίας, η Αγγλία 10 και να νικήσει η Αγγλία την Ιρλανδία και να χάσουμε εμείς από τη Φινλανδία, θα έχουμε έτσι κι αλλιώς την Αγγλία στην ισοβαθμία, γιατί στα μεταξύ μας μάτς θα έχουμε μία νίκη στο Γουέμπλι και μία ισοπαλία. Με νίκη φυσικά το συζητάμε. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς είναι πρώτη. Και τώρα, εάν οι Άγγλοι μας νικήσουν με 2 γκολ διαφορά, αν μας νικήσουν για παράδειγμα με 0-2 ή 1-3, έχουν την ισοβαθμία με εμάς και θα πρέπει την τελευταία αγωνιστική να φέρουμε καλύτερο αποτέλεσμα από τους Άγγλους. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουν ουσιαστικά να στραβοπατήσουν κόντρα στους Ιρλανδούς. Εάν τώρα η νίκη των Άγγλων έρθει με ένα γκολ διαφορά, τότε τα τέρματα είναι ίδια και εκεί πάμε στα υπόλοιπα κριτήρια ισοβαθμίας που είναι η διαφορά τερμάτων και ούτω καθεξής. Η διαφορά τερμάτων αυτή τη στιγμή να πούμε πως είναι στα 8 γκολ για την Ελλάδα που έχει 9 τέρματα υπέρ και 1 κατά και στα 5 γκολ για την Αγγλία που έχει 8 τέρματα υπέρ και 3 κατά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων συνολικά σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου από την Αγγλία. Είναι πράγματα αυτά που θα μας απασχολήσουν και τον άλλο μήνα πολύ περισσότερο, όταν θα πλησιάζει το παιχνίδι, τον Νοέμβριο. Αλλά προς το παρόν κρατάμε το ότι η Ελλάδα της αρκεί απλώς να μην χάσει. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι απλό όταν παίζεις με την Αγγλία. Καθόλου απλό δεν είναι. Θα πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα σε ένα μήνα από τώρα, ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι φυσικά και θα είναι τα δεδομένα πριν από εκείνο το παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε το εξής δεδομένο, που είναι το πιο σημαντικό, ότι αν δεν χάσει η εθνική μας ομάδα από τους Άγγλους στο ΆΚΑ στις 14 Νοέμβρη, είναι πρώτη στον όμιλό της Nations League. Κάτι που σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ανεβαίνει στο League A, μια εθνική που θυμίζω όταν ξεκίνησε το Nations League, ήταν στο League C, στην τρίτη κατηγορία, και πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η χώρα με τις περισσότερες νίκες, με τους περισσότερους βαθμούς στο Nations League από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει μια απόλυτα επιτυχημένη πορεία στο Nations League από το 2018 που μπήκε στη ζωή μας αυτή η νέα διοργάνωση. Ξεκίνησε από το League C όταν ξεκίνησε η διοργάνωση αυτή και είναι ένα βαθμό μακριά από να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία, να είναι μαζί δηλαδή με την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία κτλ. Θα είναι τεράστια υπόθεση για την Ελλάδα, που δείχνει σιγά σιγά ότι θέλει να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή ελίτ. Και δεύτερον, είναι ότι η πρώτη θέση σου δίνει μία, ενδέχεται μάλλον, να σου δώσει μία δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του 2026, που θα γίνει σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, το 2026. Σε περίπτωση που η εθνική μας δεν μπορέσει να πάρει ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ μέσω της προκριματικής φάσης που θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί το Nations League, τότε, εάν τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου του Nations League, θα έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες που θα έχουν τερματίσει πρώτες σε όμιλο του Nations League και δεν θα έχουν εξασφαλίσει θέση στο Μουντιάλ ή στα μπαράζια του Μουντιάλ μέσω των προκριματικών. Επομένως, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε και την προηγούμενη φορά που η επιτυχία μας στο Nations League μας έδωσε ένα παράθυρο πρόκριση στο Euro, άσχετα αν δεν το εκμεταλλευτήκαμε, τότε που, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, που αποκλειστήκαμε στα πέναλτι από την Γεωργία και δεν καταφέραμε να βρεθούμε στα τελικά της Γερμανίας. Έτσι, το ίδιο θα συμβεί και τώρα δηλαδή. Αν δεν μπορέσουμε μέσω των προκριματικών να πάρουμε πρόκριση για το Mundial και έχουμε βγει πρώτο στο Nations League, είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ. Λοιπόν, μακάρι οι διεθνείς μας να τελειώσουν τη δουλειά τον επόμενο μήνα, να βγουν πρώτοι. Θα είναι μια πρωτιά με πάρα πολλά ωφέλη.
όσον αφορά τα άλλα μάτς του Nations League, να πούμε πως ξεχωρίσαμε τη νίκη της Γαλλίας μέσα στο, εκτός έδρας κόντρα στο Ισραήλ με 1-4. Μια Γαλλία η οποία πορεύεται σε αυτά τα παιχνίδια χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος προτίμησε να μείνει στην Μαδρίτη, στη Ρεάλ Μαδρίτη αυτές τις ημέρες για να δουλέψει περισσότερο, προερχόταν και από έναν τραυματισμό και ήταν και, και ένα θέμα που έχει παίξει πολύ στα γαλλικά και όχι μόνο μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός ότι ο Εμπαπέ δεν ενίσχυσε την Εθνική Γαλλία σε αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα του Οκτωβρίου, οι Γάλλοι που παίζουν και σήμερα με το Βέλγιο. Πάντως μια χαρά τα κατάφεραν στο μάτς με το Ισραήλ και χωρίς τον Εμπαπέ. Έχουν αρκετό βάθος έτσι αλλιώς στην ομάδα τους. Χορταστική ισοπαλία της Ιταλίας με το Βέλγιο με 2-2. Μπορεί να προηγήθηκαν Ιταλοί με 2-0. Ιταλοί που δείχνουν πολύ καλά στοιχεία με τον Σπαλέτη πλέον στη τεχνική τους ηγεσία, αλλά έμειναν με 10 παίκτες στο πρώτο ημίχρονο με τον αποβολή του Πελεγκρίνη στο 40 και βρήκε την ευκαιρία του Βέλγιο να ισοφαρίσει σε 2-2. Είχαμε το 3-0 της Νορβηγίας κόντρα στην Σλοβενία και ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι, γιατί εκεί ο Έρλινγκ Χάλαντ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Νορβηγίας. Άλλη μια πρωτιά που ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν για τον επιθετικό της Manchester City. Είχαμε την ισοπαλία της Ολλανδίας στην Ουγγαρία με 1-1, την νίκη της Γερμανίας με 2-1 στην Βοσνία. Οι δύο ομάδες αυτές, η Γερμανία και η Ολλανδία, παίζουν απόψε σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και έχει και πολύ ενδιαφέρον και βαθμολογικά, θα τα πούμε στην συνέχεια. Είχαμε και την νίκη της Πορτογαλίας μέσα στην Πολωνία με 1-3, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συνεχίζει να σκοράρει σε αυτή την εκστρατεία του, να φτάσει τα 1000 γκολ στην καριέρα του. Είναι στα 906, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ακόμα και τον δρόμο. Αλλά Ρονάλντο είναι αυτός, κανείς δεν αμφισβητεί ότι μπορεί να το φτάσει και αυτό το ρεκόρ. Είχαμε και την νίκη της Ισπανίας κόντρα στην Δανία με 1-0. Δύσκολη νίκη για τους Ισπανούς, με γκολ του Θουμπιμέντι στο 79. Έχουμε άλλες δύο μέρες αγωνιστική δράση στο Nations League, σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε τα εξής παιχνίδια: Αζερμπαϊτζάν, Σλοβακία, Γεωργία, Αλβανία, Ιταλία, Ισραήλ, Βοσνία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Τουρκία, Εσθονία, Σουηδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ουκρανία, Τσεχία, Ουαλία, Ορβούνιο και Γερμανία, Ολλανδία. Ξεχωρίζουν φυσικά τα Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία, Ολλανδία. Και αύριο Πολωνία, Κροατία, Ισπανία, Σερβία, δύο πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, Κόσοβο, Κύπρος, Ελβετία, Δανία, Σκωτία, Πορτογαλία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Βόρεια Ιρλανδία, Βουλγαρία και Λιθουανία, Ρουμανία. Γι' αυτό που έλεγα πριν, γιατί είναι πολύ σημαντικό και βαθμολογικά το Γερμανία-Ολλανδία, είναι πρώτη Γερμανία στον τρίτο όμιλο του League A με 7 βαθμούς και 5 έχει η Ολλανδία που είναι δεύτερη. Είναι ένα ντέρμπι κορυφή ουσιαστικά αυτό ανάμεσα σε Γερμανούς και Ολλανδούς, και το Γαλλία-Βέλγιο και αυτό έχει τη δικιά του βαθμολογική σημασία, γιατί σε ένα όμιλο που είναι και η Ιταλία, οι Γάλλοι είναι δεύτεροι, η Ιταλία είναι πρώτη με 7, οι Γάλλοι είναι δεύτεροι με 6 βαθμούς και το Βέλγιο είναι τρίτο με 4. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας και της Ολλανδίας, δύο βαθμοί χωρίζουν τις ομάδες αυτές. Και το παιχνίδι του Πανιωνίου με το Εγάλεο. Μπορεί να μην είχαμε δράσει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Super League 1, αλλά μια χαρά συνεχίζεται η δράση Super League 2. Παιχνίδι που έγινε λίγο πιο κάτω εδώ, στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Τέταρτη αγωνιστική για την Super League 2. Ο Πανιώνιος νίκησε με 2-0 το Εγάλεο. Πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Παραμένει αήττητος. Έχει τρεις νίκες και την ισοπαλία τη Λευκή κοντά στον Αστέρα Τρίπολης Β στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Αρκαδία. Και συνεχίζει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ισόβαθμος με την Κηφισιά, έχουν από 10 βαθμούς οι δύο ομάδες. Πανιώνιος που νίκησε 2-0 με γκολ του Πότσι και του Γεμιστού.
την ομάδα του Εγάλεο και το ξεκίνημα, αν μη τι άλλο, των Κιανέρυθρων μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα είναι άκρος ενθαρρυντικό. Ευχή όλων ο Πανιώνιος, αυτό το ιστορικό σωματείο, να βρει ξανά τον δρόμο για εκεί που ανήκει, την πρώτη κατηγορία. Ήδη έχει δρομολογήσει την επιστροφή του από πέρσι, όταν από τη Γάμα Εθνική, όπου περιπλανήθηκε για 4 χρόνια, έφτασε στην επιτυχία της ανόδου στην Super League 2 και δείχνει, τουλάχιστον μετά όσο μας έχει παρουσιάσει σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, ότι θα είναι μια από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και στον νότιο όμιλο της Super League 2, της Β' Εθνικής δηλαδή. Σήμερα το φως της δημοσιότητας και παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η καταγγελία στην οποία προχώρησε η ECA σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα προς την FIFA, καταγγελία που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το βεβαρημένο καλεντάρι. Η ECA, για όποιον τυχόν δεν γνωρίζει, είναι μια ένωση που περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη. Έχει γίνει πολλής λόγος για τα πολλά περισσότερα μάτς που πλέον καλούνται να δώσουν οι παίχτες. Είναι ένα θέμα που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια κάθε φορά κιόλας που έχουμε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ξαναλέω ότι είμαστε στον Οκτώβρη και έχουμε μόνο στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα καμιά τριανταριά περιπτώσεις πολύ σοβαρών τραυματισμών, δηλαδή ρήξη χιαστών κτλ. Πολλοί παίχτες διάσημους και προβεβλημένους, όπως ο Ρόντρι, όπως ο Καρβαχάλ, θυμίζω. Και όλα αυτά έχουν φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης το γεγονός ότι και η UEFA αλλά και η FIFA, αντί να κάνουν κάτι γι' αυτό, έχουν βγει και ποδοσφαιριστές κιόλας και έχουν μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό και μάλιστα έχουν απειλήσει και με απεργία σε περίπτωση που δεν κάνουν κάτι αρμόδιες αρχές και δεν μειωθεί το πρόγραμμα των αγώνων. Και μάλιστα η FIFA θυμίζω ότι ξεκινά το καλοκαίρι του 2025 το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων με συμμετοχή 32 ομάδων, όπου θα έχει πολλά παιχνίδια και αυτό για όποιες ομάδες συμμετέχουν. Το Mundial το επόμενο θα έχει πολλές περισσότερες ομάδες. Το Champions League, το οποίο οργανώνει η UEFA, έχει δύο παιχνίδια παραπάνω σίγουρα και αν κάποια ομάδα παίξει στον έξτρα γύρο πριν τη φάση των 16 θα έχει άλλα δύο έξτρα μάτς και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό που έχει προβληματίσει πάρα πολύ τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Αυτή η είδηση δείχνει πως κάτι ξεκινάει να γίνει, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Πάντως είναι πολύ σημαντικό που η ECA και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε αυτή την καταγγελία κατά της FIFA, στην καταγγελία προς την FIFA και να δούμε ποια θα είναι τώρα τα επόμενα επεισόδια σε όλο αυτό το σημαντικό θέμα που έχει προκύψει.
είδηση που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η απίστευτη ταλαιπωρία που έχει περάσει η Εθνική Νιγηρία σε αεροδρόμιο της Λιβύης. Τώρα που βρέθηκε στη χώρα για να δώσει παιχνίδι για τα προβληματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, οι Νιγηριανοί υποστήριξαν πως έχουν μείνει γύρω στις 16 ώρες σε ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο χωρίς τροφή και νερό. Έχουν υποστεί μια πρωτοφανή ταλαιπωρία μέσα στην Λιβύη, χωρίς οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας της Λιβύης να έχουν κάνει κάποιες ενέργειες για να λύσουν την ταλαιπωρία τους αυτή. Και μάλιστα τώρα διαβάζω πως αποφάσισε η Αποστολή της Εθνικής Νιγηρίας να φύγει από τη χώρα χωρίς να δώσει τον αγώνα. Κάτι που σημαίνει πως η τύχη του παιχνιδιού αυτού θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Είχαμε και αναρτήσεις παιχτών όπως του αρχηγού της Νιγηρίας, του Τρόστε Κόγκ, του παλιού παίχτη του ΠΑΟΚ, με φωτογραφίες που έδειχναν εμφανώς την ταλαιπωρία των Νιγηριανών διεθνών, αναρτήσεις και του Boniface, του επιθετικού της Leverkusen, και είναι γενικά μια είδηση που έχει κάνει και αυτή το γύρο του κόσμου. Είναι κάτι, δεν θα πω πρωτοφανές, γιατί έχουμε διαβάσει και άλλες φορές τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι κάτι σίγουρα που προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση, ειδικά στην σύγχρονη εποχή, στο 2024, και σίγουρα είναι και αυτή μια υπόθεση που θα έχει την δική της συνέχεια. Ποδόσφαιρο διασυλλογικό μπορεί να μην έχουμε αυτή την εβδομάδα, ούτε αυτή την εβδομάδα, γιατί υπάρχουν και τα τελευταία μάτς επίπεδου Nations League. Από το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε πάλι τα πρωταθλήματα και από την επόμενη εβδομάδα έχουμε ξανά Champions League, Europa Conference, γενικότερα ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια και για τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε όμως μάτς Ευρωλίγκα, έχουμε δράση στο μπάσκετ και μάλιστα πολύ δράση, γιατί είναι η πρώτη διπλή εβδομάδα, διάβολη εβδομάδα όπως λέγεται, στη EuroLeague. Δύο παιχνίδια μες τη εβδομάδα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με ένα ωραιότατο 2-0, ένα ωραιότατο 2-2 και με εύκολες νίκες μάλιστα στην Ευρωλίγκα. Επικράτηση στο Βερολίνο κόντρα της Άλμπα, εύκολη, και ήταν καταιγιστικός και κόντρα στην Μπάγερ Μονάχου. Στο πρώτο του παιχνίδι στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου είχαμε και την είσοδο εκεί, την πρώτη, τον ντεμπούτο του περίφημου Glass Floor στο παρκέ. Και γενικότερα φάνηκε κιόλας από την εικόνα που έρχονταν στους τηλεοπτικούς δέκτες ότι πλέον είναι μια νέα ξεχωριστή εμπειρία κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη έχει ρεκόρ 1-1, γιατί έχασε στην πρεμιέρα από την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Νίκησε όμως έστω και δύσκολα την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ. Ένας Ολυμπιακός που, το έχει πει άλλωστε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ακόμη δεν είναι στο 100%, δεν έχει περάσει απολύτως τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκας στη νέα αυτή ομάδα. Ολυμπιακός πάντως που χθες νίκησε με 30 τον Άρη, 102-72, στην πρώτη εκατοστάρα της σεζόν για το πρωτάθλημα. Η Ευρώπη βέβαια πάντα είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα πεπραγμένα των δύο ελληνικών ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αυτή τη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει αύριο στις 9:15 στο ΣΕΦ με την Αρμάνι Μιλάνο, και παίζει επίσης και την Παρασκευή στις 9, στις 8:30 συγχωρείτε, στην Τουρκία κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ενώ ο Παναθηναϊκός πάει στο Παρίσι να παίξει με το new entry της διοργάνωσης, την πρωτάρα στην διοργάνωση Ευρωλίγκα, την Παρί. Τρίτη, αύριο, και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε 9:30. Και συνεχίζει την περιπλάνησή του. Από το Παρίσι θα κατηφορήσει προς τη Μαδρίτη για να παίξει με την Ρεάλ σε μια επανάληψη του περσινού τελικού. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει την Πέμπτη βράδυ στις 10:15, πάρα πολύ μεγάλα μάτς και στην Ευρωλίγκα.
Λοιπόν, ήταν μια εκπομπή όπου μιλήσαμε κυρίως για την εθνική ομάδα. Ξαναλέω στη σκιά του τραγικού γεγονότος με τον George Baldock, αλλά τουλάχιστον μας έδωσε χαρά η εθνική με τα όσα έκανε εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου στα μάτς με την Αγγλία και την Ιρλανδία. Και κυρίως έφερε αποτελέσματα και είχε εμφανίσεις που αφήνουν πολύ μεγάλη υπόσχεση για το μέλλον. Δεν είχαμε δράση σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις διασυλλογικές. Είναι περίοδος αγώνων εθνικών ομάδων. Θα τα ξαναπούμε εμείς την επόμενη Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα, όπου θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα, γιατί θα έχουμε και την επιστροφή των ομάδων στους αγώνες και θα είναι και μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Θα ξεκινάει μια ευρωπαϊκή εβδομάδα με πολύ σημαντικά match σε Europa και Conference League για τις ελληνικές ομάδες, αλλά και στο Champions League. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Αυτή την ώρα ήταν κοντά σας εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV ο Ανδρέας Λεκάκης. Τα ξαναλέμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.